Ο Κοινοφιλικός Όμιλος Μεσσηνίας για μια ακόμα χρονιά διοργανώνει την καθιερωμένη πλέον έκθεση μορφολογίας σκύλων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, Σάββατο και Κυριακή, από τις 6 το απόγευμα και μετά. Φυσικά, η είσοδο είναι δωρεάν για όλους τους κοινόφιλους και για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν το σκύλο, να ρωτήσουν εκτροφής, να δουν καινούργιες φυλές σκύλων, να έρθουν σε επαφή με τον τετράποδο σύντροφό μας. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται τα τελευταία 22 χρόνια στην πόλη μας. Φέτος έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες προσκεκλημένο κριτή στην έκθεση αυτή, τον αντιπρόεδρο της Διεθνούς Κοινολογικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Τζέραρντ Τζίπιν. Οι κριτές μας είναι από την Ολλανδία, από την Κροατία, από τη Σλοβενία, φυσικά Έλληνες. Και δικοί μας κριτές εδώ, ντόπιοι. Όταν λέω ντόπιοι, με την έννοια ότι πλέον έχει καλαμάτα τους δικούς τους κριτές. Η αριθμή των σκύλων είναι για την εποχή μας αρκετά ικανοποιητική. Όταν λέμε ικανοποιητική και υπάρχουν αντίστοιχες εκδηλώσεις σε μεγαλύτερες πόλεις από εμάς με λιγότερα σκυλιά και εμείς αγγίζουμε τα 400 σκυλιά το Σαββατοκύριακο, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δεν σας κρύβω ότι πλέον η κοινοφιλία δεν είναι φθηνό σπόρο, είναι ιδιαίτερα ακριβό και όχι τόσο το σκυλί, όσο τα έξοδα διαμονής, τα έξοδα ταξιδίου και όλα αυτά τα κόστη, τα οποία υπάρχουν άνθρωποι που τα επιβαρύνονται και έχονται στην πόλη μας από τη Γερμανία, από την Ιταλία, από όλη την Ελλάδα, από τη Χαλκιδική, από νησιά. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, νομίζω, ο Θεοδόσης φέτος και μια συμμετοχή από τη Γερμανία που έχει ξεκινήσει ο άνθρωπος εδώ και 5 μέρες. Και άλλη μία από την Πολωνία. Να έρθουν εδώ στην Καλαμάτα. Γιατί πλέον έχουμε χτίσει ένα όνομα brand σε αυτό το χώρο της κοινοφιλίας και δεν έρχονται μόνο για τα σκυλιά. Είναι πλέον τουριστικός προορισμός. Δηλαδή, οι κριτές μας, κάποιοι από αυτούς θα μείνουν εδώ πέρα 15 μέρες για διακοπές. Αν αυτό έχει να πει κάτι σαν τροχιοδεικτικό για το τι κερδίζει η πόλη. Θα ήθελα να σας ζητήσω για τα παιδιά που είναι εκ δεξιών και εξ αριστερών. Είναι η Μαργαρίτα Εμπερούκα, η οποία είναι γραμματέας του ομίλου αυτή τη στιγμή, και ο Θεοδόσης Παπανδρέου, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ. Στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν σας κρύβω ότι κάνουμε έναν αγώνα πολύ λίγοι άνθρωποι. Ίσως να μετριόμαστε στην παλάμη του ενός χεριού και δίνουμε ένα αποτέλεσμα που το δουλεύουν πολύ μεγαλύτερες χώρες και πολύ μεγαλύτεροι οργανισμοί από εμάς. Βεβαίως. Βλέπουμε στην έκθεση που κάνετε πολλά όμοια σε εμάς που δεν ξέρουμε σκυλιά. Ποια είναι η διαφορά για να βραβευτεί ένα σκυλί, να πάρει μια κατάταξη? Κάθε σκυλί έχει ένα πρότυπο μορφολογία, δηλαδή έχει ένα, θα το πούμε έτσι, έναν οδηγό, ποιο είναι το ιδανικό ζώο. Εσείς μπορεί να βλέπετε όμοια σκυλιά μεταξύ τους, αλλά αυτά τα όμοια μπορεί να έχουν, ας πούμε, κάποιο από αυτά να έχει πρόβλημα στα δόντια, για παράδειγμα. Γιατί εξετάζουμε τέτοιες λεπτομέρειες. Όχι ένα όμορφο στο μάτι. Μπορεί να έχει πρόβλημα στην κίνηση. Να έχει κάποιες δυσπλασίες. Να μην έχει σωστό χρώμα μανδύα ή σωστή ποιότητα τριχώματος. Αυτά βλέπει ο κριτής. Πολλές φορές θα έχετε δει, γιατί είμαστε χρόνια και μας στηρίζετε την προσπάθεια αυτή που κάνουμε, θα έχετε δει άσχημα σκυλιά που δεν μας αρέσουν στο μάτι και ανεβαίνουν στο βάθρο. Όχι επειδή είναι όμορφότερα, αλλά επειδή είναι πιο σωστά βάσει του προτύπου. Ο κόσμος μπορεί να έρθει στην έκθεση από τις 7 ώρα και μετά. Δωρεάν, δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι ανοιχτή η έκθεση. Να δει τα σκυλιά, να ρωτήσει εκτροφής, να μιλήσει με ιδιοκτήτες, να πάρει πληροφορίες για κάποιες φυλές που θέλει να πάρει. Γιατί σας κρύβω ότι πολλές φορές βλέπουμε ένα όμορφο σκυλάκι και λέμε: ότι ωραία, το πάρουμε σπίτι. Κάνει αυτό το ζώο να έρθει στο σπίτι? Δηλαδή, είναι ζώο για διαμέρισμα, παραδείγματος χάρη? Ή θα πάρουμε ένα τεράστιο π.χ. Καυκάσου ή πειμενικό, επειδή είναι πολύ εντυπωσιακό, το βάλουμε σε ένα διαμέρισμα. Όσο είναι κουτάβι και μόλις φτάσει 50 κιλά, θα πούμε, δεν μου κάνει, παιδιά, στους δρόμους. Δηλαδή, να δούμε και τις εκδηλώσεις αυτές και από την άλλη πλευρά, ότι όταν κάνεις συνειδητοποιημένους ιδιοκτήτες, μειώνονται και τα δέσποτα. Δηλαδή, η πληροφόρηση και η συνειδητοποιημένη επιλογή δεν αφήνει να γίνεται αυτός ο χαμός που βλέπουμε στους δρόμους με τα αδέσποτα σκυλιά. Σας καλούμε στον Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής να παρακολουθήσετε την έκθεση μορφολογίας σκύλων. Η είσοδος είναι δωρεάν. Σας περιμένουμε όλους. Μια σπάνια ράτσα, μάλλον όχι μία, θα είναι αρκετές σπάνιες ράτσες, φυλές για να είμαι πιο σωστός, σκύλων που θα έρθουν. Μία που σπάνια τη βλέπουμε και σε μεγαλύτερες εκθέσεις, είναι μία φυλή, θα σας φανεί λιγάκι περίεργο το όνομα, Μπριάρ. Είναι ένας γαλλικός ποιμενικός σκύλος. Το φέρνει Ελληνίδα από τη Γερμανία, κάνω λάθος. Ελληνίδα από τη Γερμανία, το σκύλο που σας είπα, ταξιδεύει από τη Γερμανία. Έχει ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα. Θα έρθει στην έκθεσή μας το σκυλί του συγκεκριμένο με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι Έλληνες που μένουν στη Γερμανία, αλλά επειδή ενημερωθήκαν θα πει Καλαμάτα, τελικά θα μείνουν και για διακοπές εδώ. Ένα άλλο είναι Κινέζος δολοφιοφόρος, που και αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο σκυλί. Δηλαδή, και μόνο από τα όνομα καταλαβαίνετε, τα ονόματα που σας αναφέρω, οι φυλές, ότι δεν τις έχετε ξανακούσει ποτέ. Υπάρχουν και άλλα σκυλιά τα οποία δεν είναι πολύ συνηθισμένα. Αλλά ας κάτσουμε και κάτι για έκπληξη, γιατί αν τα πούμε όλα εδώ, δεν θα έχουμε κάτι να σας δείξουμε ιδιαίτερο.